Φίλοι και φίλες, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και ας ευχηθούμε αυτό το φθινόπωρο στην καρδιά του οποίου προχωράμε. Άλλωστε ο καιρός είναι καλός, αλλά θα χαλάσει μες τη εβδομάδα. Θα το νιώσουμε το φθινόπωρο δηλαδή. Να μην το νιώσουμε όπως νιώσαμε το περσινό. Δυστυχώς τα νούμερα, είμαστε η μόνη εκπομπή που το λέει και αποκαλύπτει την αλήθεια στις πραγματικές της διαστάσεις. Τα νούμερα από τον Νοέμβριο του 20 μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου εμπροκειμένο του 2021, δεν είναι καθόλου καλά για την Ελλάδα. Σε αυτό το διάστημα περίπου των 10 μηνών συν λίγες μέρες, έχουμε πάνω από 14.180 θανάτους σε όλη την Ελλάδα, ενώ συνολικά ο αριθμός των θανάτων έχει περάσει τους 14.700 από κορονοϊό. Η κατάσταση στη Βόρειο Ελλάδα περιγράφεται ως πολύ άσχημη. Παρά τα αυτά, φίλοι και φίλες, και εδώ εμείς δεν διστάζουμε να αναδεικνύουμε τις ευθύνες των κυβερνώντων, είτε είναι δεξί είτε είναι αριστερή, αλλά πρέπει να σας πω, φίλοι και φίλες, ότι καλό είναι να μιλάμε και για την ατομική ευθύνη του καθενός και της καθεμιάς. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί τη στιγμή που η Βόρειος Ελλάδα πνίγεται από κορονοϊό και τα κρεβάτια στις ΜΕΘ ελαττώνονται δραματικά, συρρυκνώνονται δραματικά, την ίδια στιγμή είχαμε μια συναυλία στο Θέατρο Γης του πολύ αγαπημένου και σε μένα, του σπουδαίου Γιάννη Πάριου, ο οποίος από την πλευρά του και προς τιμήν του έκανε ό,τι μπορούσε για να συστήσει στον κόσμο που γλεντούσε και χόρευε και αγκαλιαζόταν και είχε μετατρέψει όλο το χώρο σε ένα απέραντο πάρτι σε απόσταση ο ένας από τον άλλον 10 εκατοστών. Προσπαθούσε ο άνθρωπος από το μικρόφωνο να τους κάνει έκκληση να τηρήσουν τα μέτρα αυτοπροφύλαξης και αυτοπροστασίας. Το αποτέλεσμα ήταν δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο με ευθύνη των διοργανωτών και με ευθύνη όσων παρέστησαν, φίλοι και φίλες, σε αυτή την τελετή. Όπως καταλαβαίνετε, δικαίως η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης άνοιξε φάκελο, ζήτησε να γίνει προκαταρτική έρευνα για να ασκήσει αυτεπαγγέλτος διώξεις σε βάρος των διοργανωτών που παρά τις εκκλήσεις του σπουδαίου καλλιτέχνη, εξαιρετικού φίλου και σπουδαίου ανθρώπου του Γιάννη Πάριου. Το ξαναλέω, ο άνθρωπος δεν έχει ευθύνη. Έκανε κλήσεις από τα μικρόφωνα και έλεγε «Βρε παιδιά, μέτρα προστασίας, μέτρα προφύλαξης». Οι διοργανωτές άφησαν την υπόθεση να εξελιχθεί, έγραψαν στα παλιά τους υποδήματα τον κορονοϊό και τον Πάριο, με αποτέλεσμα, πολύ φοβούμαι, ότι από όσα έγιναν σε αυτή τη συναυλία θα ανατροφοδοτήσουν την υπερμετάδοση του κορονοϊού στη συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε λίγο με έναν σπουδαίο άνθρωπο από το χώρο της παθολογίας, ο οποίος είναι στην παθολογική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, για να μάθουμε περισσότερα. Τα πράγματα πάντως δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και όσοι ανόητοι και επιπόλαιοι μιλούν για στασιμότητα, εμφανίζει, λέει, η κρισιμότητα υπάρχει του κορονοϊού, αλλά εμφανίζει μια στασιμότητα. Η στασιμότητα της κρισιμότητας. Δηλαδή η ανοησία ή στην ιωστή δύναμη. Λοιπόν, όσοι λένε αυτές τις ανοησίες, να μετρήσουν πάλι τα λόγια τους ή να βάλουν ένα φερμουάρ στο στόμα τους και να μην ξαναμιλήσουν. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο φθινόπωρο και ένα δύσκολο χειμώνα. Θα έχουμε εικόνα σύμφωνα με το ρεπορτάζ που εγώ έχω κάνει και όπως ξέρετε μιλάω με τους σοβαρούς ανθρώπους, με τη σοβαρή μερίδα των επιστημόνων και όχι με αυτούς οι οποίοι έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο διάλογο ή έχουν πουλήσει την ψυχή τους σε πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων ή σε κυβερνήσεις ή σε κόμματα και βγαίνουν και μιλάνε με βάση non-papers της κάθε κυβέρνησης και του κάθε κόμματος. Λοιπόν, οι σοβαροί άνθρωποι μου λένε ότι έχουμε την περιπέτεια μπροστά μας και ότι την εικόνα θα την έχουμε μέσα στο Νοέμβρη. Ο Νοέμβρης, όπως ήταν και πέρσι, ο Νοέμβρης του 20 και ο Νοέμβριος του 21, θα είναι ο δύσκολος μήνας μιας δύσκολης κατάστασης. Εμείς προσευχόμαστε και ευχόμαστε να πέσουμε έξω. Ναι, να πέσουμε έξω, μακάρι να πέσουμε έξω. Αλλά φοβάμαι ότι θα πέσουμε μέσα όπως πέσαμε μέσα και πέρσι, όταν προειδοποιούσαμε, φίλοι και φίλες, από τις αρχές Οκτωβρίου του 20,
ότι η κυβέρνηση έπρεπε να έχει πάρει μέτρα τα οποία τότε δεν πήρε. Και μετά μας πήρε το τσουνάμι και μας σήκωσε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μια καινούργια εβδομάδα. Σε διεθνές επίπεδο έχουμε τις περιβόητες πλέον αποκαλύψεις για τα Pandora Papers. Τι είναι τα Pandora Papers? Είναι οι διάδοχες αποκαλύψεις των Panama Papers. Έγινε μια έρευνα μιας διεθνούς ένωσης ανεξάρτητων και αυτόνομων δημοσιογράφων και έβγαλε στη φόρα μια σειρά από υπεράκτιες εταιρείες offshore, πίσω από τις οποίες κρύβονται μεγαθύρια της παγκόσμιας πολιτικής κοινής, όπως ο πρόεδρος Πούτιν. Θα δούμε τα σχετικά δημοσιεύματα από το Europos.gr, το οποίο έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα, όπως ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, όπως ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και γνωστός σοσιαλδημοκράτης, το New Labour, ο Τόνι Μπλερ, και άλλοι φίλοι και φίλες. Υπάρχουν πολλές πιπεράτες λεπτομέρειες, αλλά πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, η καταλύστευση των εθνών, η καταλύστευση των λαών από ηγεσίες αυταρχικές, οι οποίες έχουν συνδυάσει τη μόνιμη παραμονή τους στο πηδάλιο μιας χώρας, ενός έθνους, με τη λαιλασία του δημόσιου χρήματος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Γρήγορα έχουμε πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους και ενδιαφέρουσες, γιατί είναι και μια κυρία. Πάμε γρήγορα, φίλοι και φίλες, να σας δώσουμε το περίγραμμα της επικαιρότητας, επιλέγοντας 4 θέματα από το europos.gr, αφού σας πω πρώτα, και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Θα ξεκινήσω τη εβδομάδα και θα το λέω κάθε βράδυ. Και από αύριο θα βγάζω δελτίο τιμών. Από αύριο θα βγάζω και δελτίο τιμών και βεβαίως ανατιμήσεων. Γι' αυτό θα βγάζω δελτίο τιμών. Απόψε η πρώτη επισήμανση που έχω να κάνω είναι ότι κάποιος, ο κύριος Μπακογιάννης, ο κύριος Πατούλης, ο κύριος Καραμαλής, ο νεότερος, ο υπουργός μεταφορών, ο υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, που εκλέγεται στο λεκανοπέδιο. Κάποιοι επιτέλους πρέπει να ασχοληθούν με την ποιότητα ζωής σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο λεκανοπέδιο, οι οποίες γίνονται δραματικές από τη μία μέρα στην άλλη. Για να πάει κανείς από το ένα μέρος στο άλλο πια θέλει μία-μιάμιση ώρα. Είναι τρομερή η κατάσταση που επικρατεί και στο κέντρο και στις παρυφές του κέντρου και στους περιφερειακούς δακτύλιους. Εκείνη η εθνική οδός έχει γίνει η Γολγοθάς και στην κάθοδο και στην άνοδο. Σε αρκετές περιπτώσεις μπλοκάρει και η Αττική οδός. Για να μην σας πω για την Κατεχάκη, για να μην σας πω για την Παραλιακή. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί, θα μου πείτε τώρα μικροπροβλήματα για τους μεγάλους ηγέτες που έχουμε στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, στα διάφορα κόμματα. Μπορεί. Για μένα είναι μεγάλα προβλήματα. Η ποιότητα ζωής του πολίτη και ιδιαίτερα του ανθρώπου που ανήκει στον κόσμο της εργασίας, όλοι εμείς οι οποίοι βγάζουμε μεροκάματο, μετακινούμενοι από και προς το κέντρο της Αθήνας, οι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι, οι εργάτες, εμποροϊπάλληλοι, εργατοτεχνίτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι βιοτέχνες, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, όλος ο κόσμος ο οποίος δουλεύει. Οι συνταξιούχοι που θα πάνε για μια υπόθεσή τους στο κέντρο της Αθήνας, ο φοιτητόκοσμος. Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί μας, τι θα γίνει με αυτόν τον κόσμο. Οι νοσηλευτές, λοιπόν, τι θα γίνει με αυτόν τον κόσμο, τι θα γίνει με αυτόν τον κόσμο. Τι θα γίνει. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεξαμενές κορονοϊού. Μέχρι και λεωφορεία που δεν ανοίγουν τα τζάμια πήραμε στην Ελλάδα. Άλλο κατόρθωμα αυτό. Λοιπόν, δεξαμενές κορονοϊού. Τι θα γίνει, αλήθεια. Θα αναλάβει κανείς την ευθύνη για να βγει μπροστά να κάνει κάποιες κυκλοφοριακές μελέτες, να πάρει κάποια μέτρα. Θα μου πείτε τι μέτρα να πάρει, Παναγιωτόπουλε. Να σας πω εγώ.
να μην ξεκινούν οι δημόσιες υπηρεσίες την ίδια ώρα, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες να ξεκινούν το 8ωρό τους, το 7ωρό τους, πόσο είναι, στις 8 το πρωί, κάποιοι άλλοι υπάλληλοι στις 10 και κάποιοι άλλοι στις 11. Το ίδιο να γίνεται και με αρκετές ιδιωτικές υπηρεσίες. Να γίνεται και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Κυλιόμενο ωράριο, ώστε να σπάσουμε τις ώρες αιχμής. Να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο της κυκλοφοριακής συμφόρησης που μας περισφύγει και μας κάνει να ασφικτιούμε από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, και το δεύτερο που έχω να πω, και δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι τι θα γίνει με τις ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις διαλύουν τους φτωχούς, τους συνθλίβουν και προχωρούν τη διάλυση της μικρομεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Θα φτάσουμε στο σημείο όχι μόνο ο φτωχός, αλλά και ο μικρομεσαίος. Μετά τη 15η μέρα του κάθε μήνα, να σκέπτονται να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Να σκέπτονται. Να βάζουν στο χέρι στην τσέπη και να λένε «Γυναίκα, δεν μπορούμε να πάμε. Τα ξοδέψαμε τα λεφτά». Οι ανατιμήσεις είναι τρελές. Τρελές. Έφτασε το σουβλάκι 2,90. 2,90 το σουβλάκι, η φτηνότερη, επιτρέψτε μου να πω, έχει τα λιπαρά του, αλλά και η νοστιμότερη, το νοστιμότερο είδος διατροφής, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, και όχι μόνον, αλλά εδώ στην Ελλάδα που είναι παραδοσιακό, περιποιημένο, θρεπτικό και νόστιμο. 2,90 το σουβλάκι. Στο παρελθόν υπήρχαν μαγαζιά, στην Κεσαριανή για παράδειγμα, που ήμουν πελάτης, που το πουλάγανε 1,80, 1,90. Τελευταία ήταν λίγο παραπάνω από 2, αλλά όχι 2,90. Μην τρελαθούμε τελείως. Και σας είπα προχθές το παράδειγμα, ένα 380 φέτα, το λευκό τυρί το οποίο είναι απαραίτητο, το ελληνικό λευκό τυρί, το οποίο είναι απαραίτητο στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας. Και ιδιαίτερα απαραίτητο και παραδοσιακό για τα παιδιά που μεγαλώνουν και θέλουν ασβέστιο. Για τα οστά τους που ψηλώνουν. Λοιπόν, ένα 380 φέτα, 13 ευρώ. 13 ευρώ. Πού παράγει τη φέτα, στο Μόντε Κάρλο, ο Αλβέρτος Βόσκι τα πρόβατα. Και μήπως τα λεφτά πηγαίνουν στους κτηνοτρόφους. Ρημάζει ύπαιθρος. Παίνονται οι Έλληνες κτηνοτρόφοι. Με την πλάτη στον τοίχο είναι. Δεν μπορούν στοιχειοδός να επιβιώσουν. Οφείλετε, κύριε Άδωνη, να πάρετε μέτρα και να μην παριστάνουν οι κυβερνώντες αυτούς που αφηγούνται το πρόβλημα του Έλληνα και της Ελληνίδας, αλλά να κάνουν αυτό για το οποίο ψηφίστηκαν, να παρεμβαίνουν. Και οι άλλοι της αντιπολίτευσης να βγουν από την υπνό τους ακατάσταση. Εδώ δεν μιλάμε περί χειμερίας νάρκης, μιλάμε περί ύπνου των τεσσάρων εποχών. Έτσι, μιλάμε περί ύπνου των τεσσάρων εποχών. Και τις τέσσερις εποχές κοιμούνται. Να ξυπνήσουν και οι αντιπολιτευόμενοι και να κάνουν πραγματική αντιπολίτευση πάνω στα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Για να μην έρθω και στο θέμα του ρεύματος, που έχουμε μία εκτόξευση του κόστους ενέργειας. Πώς θα ζεσταθεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα αυτό το χειμώνα που έρχεται και από ό,τι φαίνεται θα είναι βαρύς. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει με το φυσικό αέριο που μιλάμε για εκτόξευση, πυραυλική εκτόξευση του κόστους? Τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων κίνησης, αλλά και των καυσίμων θέρμανσης? Τι θα γίνει? Εγώ περιμένω συγκεκριμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Καταρχήν θα πω ότι είναι θετικό το γεγονός της επιδότησης του ρεύματος ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Είναι θετικό. Και τα θετικά πρέπει να τα λέμε. Από εκεί και πέρα περιμένω, αγαπητοί φίλοι της κυβέρνησης, και άλλα μέτρα. Έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Η ψυχολογία του Έλληνα νοικοκύρη και της Ελληνίδας είναι στο ναδύρ. Πιο κάτω δεν πάει. Όχι στο πάτωμα. Η ψυχολογία μας έχει τρυπήσει και το πάτωμα. Κάτω από το πάτωμα είναι. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Τελεία και παύλα. Εγώ θα τα λέω κάθε βράδυ. Και όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Όποιος δεν καταλαβαίνει, θα μου επιτρέψετε τη φράση που δεν είναι κομψή για έναν δικηγόρο με τόσα χρόνια στα δικαστήρια και για έναν δημοσιογράφο που αγαπάει την ελληνική γλώσσα, θα χρησιμοποιήσω μια φράση καφενιακή.
όποιον δεν καταλαβαίνει από τα βάσανα του ελληνικού λαού, εγώ θα τον κράζω. Είτε του αρέσει, είτε δεν του αρέσει. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τις κυριότερες κάρτες από το europos.gr, το οποίο σπάει τα στεγανά, σπάει τα στερεότυπα, τολμάει και λέει, όπως και σε αυτή την εκπομπή το κάνουμε, τολμάει και γράφει τα πράγματα με το όνομά τους. Και αποκαλύπτει όσα σας κρύβουν οι άλλοι. Βγάζει στη φόρα όσα σας κρύβουν οι άλλοι. europos.gr, 24 ώρες, μέρα και νύχτα. Πάμε στην πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ. Λοιπόν, το δελτίο της ημέρας δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Έχουμε 2.125 νέα κρούσματα, 36 θανάτους. Δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι σαν να πέφτει κάθε μέρα σε ένα βάραθρο ένα πούλμαν κυμάτων ανθρώπους. Έχουμε αύξηση των διασωληνωμένων στους 342. Σε λίγο θα έχουμε τα νεότερα από τη Βόρειο Ελλάδα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, τον κύριο πρόεδρο τον ξέρετε αριστερά. Βλαντιμίρ Πούτιν. Την κυρία δεν την ξέρετε. Κούκλα δεν λέω, έχει γούστο πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν εκρηκτικές αποκαλύψεις από τα Pandora Papers. Τους περιλαμβάνουν όλους. Μεταξύ αυτών και τον πρόεδρο Πούτιν, όπου γύρω από τις καταθέσεις, από τις offshore, μέσω των οποίων διαχειρίζεται ποσά τεράστια, με αγορά ακινήτων στο Μονακό και αλλού, περιπλέκεται και μια ερωτική του ιστορία με μια πολύ όμορφη κοπέλα, που είναι πρώην καθαρίστρια. Αυτό δεν είναι κακό, δεν το λέω για κακό. Απλώς αναγράφεται για λόγους πληρότητος της αφήγησης. Και βεβαίως για μια εξώγαμη κόρη του Ρώσου Προέδρου. Πρέπει να πούμε, για να μην αδικούμε κατά καιρούς, ότι αν προσθέσουμε τα εξώγαμα που έχει αποδώσει στον Πούτιν ο δυτικός τύπος, πρέπει να σας πω ότι γεμίζουν τουλάχιστον ένα πούλμαν 50 θέσεων. Κατά καιρούς ο δυτικός τύπος ασχολείται με την μυστική ζωή, με την κρυφή ζωή του Ρώσου ηγέτη, ο οποίος κυβερνάει πάρα πολλά χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα εξακολουθήσει να κυβερνάει μέχρι τα γεράματά του με τρόπο αυταρχικό, αλλά με τρόπο που από ό,τι φαίνεται προσυδειάζει στο ρωσικό λαό, ο οποίος είναι πάρα πολύ εξοικειωμένος με την διακυβέρνηση αυταρχικών δομών από την εποχή των Τσάρων, στη συνέχεια των Μπολσεβίκων και σήμερα, που υποτίθεται ότι στη Ρωσία λειτουργεί μια ελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία με Δούμα και τα λοιπά, με κόμματα της αντιπολίτευσης και με εκλογές. Τώρα, το πώς γίνονται οι εκλογές, κατά πόσον είναι γνήσιες, κατά πόσον δεν είναι και γιατί βγάζουν συνεχώς το ίδιο πρόσωπο, αυτό το θέτω ως εργασία για το σπίτι υπόψη όλων σας. Όπως λέμε στην Αρκαδία από την οποία κατάγομαι και στο μικρό χωριό Ευρυτανίας, homework, εργασία για το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα, πάντα europos.gr. Να καθίσουμε εδώ λίγο και να μπείτε μέσα να διαβάσετε αυτό το κείμενο στο europos.gr. Γιατί να το διαβάσετε? Γιατί, φίλοι και φίλες, δεν προέρχεται από καμία φυλάδα σκανδαλοθυριδική ή κουτσομπολίστικη της Δύσης. Έχουμε δημοσιεύματα σε πολύ έγκυρα περιοδικά, σε ιστότοπους και εφημερίδες με διεθνές κύρος. Αυτή τη φορά το Foreign Policy, μπείτε μέσα να δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ, αναφέρει ότι ο Ερντογάν είναι άρρωστος και αναρωτιέται για πόσα χρόνια ακόμη ο Τούρκος ηγέτης θα μπορέσει να ηγείται της Τουρκίας. Μάλιστα, στο σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο περιλαμβάνονται και βίντεο στην ηλεκτρονική έκδοση, περιλαμβάνονται και βίντεο από διάφορες στιγμές που ο Ερντογάν φαίνεται για να κατέβει κάποια σκαλοπάτια να χρειάζεται την υποστήριξη, να τα κατεβαίνει υποβασταζόμενος από την Εμινέ, την νεόπλουτη Εμινέ, τη φιλοχρήματη Εμινέ, τη σύζυγο, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι ο διευθυντής λογιστηρίου της οικογένειας. Υπάρχουν βίντεο όπου ο Ερντογάν κάνει ένα μήνυμα μπροστά στις κάμερες προς τους Τούρκους για τον Μπαϊράμι, για τις εορτές του Μπαϊραμίου, κατά την τελευταία περίοδο εορτών του Μπαϊραμίου, και χάνει τα λόγια του. Και υπάρχουν και άλλα βίντεο όπου ο Ερντογάν, τη στιγμή που δίνει συνέντευξη με ξένους ηγέτες, φαίνεται να τον παίρνει ο ύπνος. Είναι κούραση ή είναι κάτι περισσότερο? Πάντως, η έγκυρη επιθεώρηση Foreign Policy
αναφέρει και τους πιθανούς διαδόχους. Αναφέρεται στον Υπουργό Αμήνης Χουλουσιακάρ, αναφέρεται φίλοι και φίλες στον επικεφαλής της παντοδύναμης τουρκικής μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ, στον Χακάν Φιντάν, και αναφέρεται και σε μία σειρά άλλα πρόσωπα, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, αν τα βάλει κάτω κανείς και τα μετρήσει με τον Ερντογάν και δει τη συμπεριφορά τους απέναντι στην Ελλάδα, μάλλον μας οδηγούν προς το χειρότερο, όπως η περιβόητη λίκαινα της τουρκικής πολιτικής ζωής, η Μεράλα Ξενέρ. Η κυρία Ξενέρ έχει φασίζουσες πολιτικές πεπιθήσεις και είναι αυτή η οποία διέσπασε το κόμμα του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, το κόμμα δηλαδή το οποίο αποτελεί πολιτικό εταίρο του κυρίου Ερντογάν σήμερα, του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος του κυρίου Ερντογάν, το διέσπασε η κυρία Αξενέρ για να κάνει το λεγόμενο καλό κόμμα. Έχει φασίζουσες τάσεις και όταν ανοίγει το στόμα της και μιλάει για την Ελλάδα, πρέπει να σας πω, εν συγκρίση με τον Ερντογάν, ο Ερντογάν μπροστά της μοιάζει με μία άκακη αρσακιάδα η οποία εκνευρίζεται με μία συμμαθήτριά της. Ο φασίζον λόγος της Αξενέρ και οι επιθέσεις της εναντίον της Ελλάδος και του ελληνισμού προσομοιάζουν με το παραλήρημα, το φιλοναζιστικό και φασίσον παραλήρημα του πάλε ποτέ πολιτικού προϊσταμένου της στο τουρκικό φιλοφασιστικό νεοεθνικιστικό κίνημα με το παραλήρημα του Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πρέπει να σας πούμε ότι εδώ πρέπει να μπείτε να το δείτε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που διακινούνται και σε αμερικανικούς ιστότοπους για το τι περιλαμβάνουν τα σχέδια της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή τα τουρκικά γενικά επιτελεία πώς σκέπτονται να διαμορφώσουν την πολιτική τους και τη στρατηγική τους σε επίπεδο επιθετικού πολέμου σε βάρος της Ελλάδος. Αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν τέτοια σχέδια στο συρτάρι του Ερντογάν? Αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν τέτοια σχέδια στο συρτάρι του Υπουργού Άμυνας και πρώην αρχηγού του τουρκικού ΓΕΘΑ, του Χουλουσιακάρ? Αμφισβητεί κανείς ότι τα τουρκικά γενικά επιτελεία έχουν σχέδια επιθέσεων σε βάρος των ελληνικών νησιών και σε βάρος της ελληνικής ενδοχώρας και σε βάρος της δυτικής μας Θράκης? Όχι βέβαια. Λοιπόν, μπείτε μέσα να διαβάσετε το σχετικό κείμενο. Συλλέγει πληροφορίες από αμερικανικά έντυπα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, δώστε μου μικρόφωνο, η κάμερα εδώ. Θέλω να προσθέσω δύο ειδήσεις ακόμη που μπορείτε να διαβάσετε στο europos.gr. Φίλοι και φίλες, πριν από λίγες ώρες έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύλληψη. Λέω ενδιαφέρουσα σε διεθνές πεδίο. Έχει διεθνές ενδιαφέρον. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Κρατική Ασφάλεια συνέλαβαν έναν Ιρακινό 34 ετών, ο οποίος αποδεδειγμένα είναι στέλεχος του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Αυτός βρίσκεται από το 18 στην Αθήνα, στην Ελλάδα με συγχωρείτε, τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, έχει κάνει πρώτη αίτηση παριστάνοντας τον πολιτικό πρόσφυγα και ζητώντας άσυλο, η οποία απερίφθη, έκανε την προσφυγή που προβλέπεται και την ένσταση, η οποία πάλι απερίφθη, και κρεμεί το τρίτο βήμα το οποίο του δίνει ο νόμος, στο οποίο του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να προβεί, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα. Πάντως, από ό,τι μαθαίνω εγώ, από το δικό μου ρεπορτάζ, υπήρξε στενή συνεργασία της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μαζί με αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου. Ο συγκεκριμένος δεν είναι χαμηλόβαθμο, αλλά είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του ISIS και έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτά που θα πει στους Έλληνες ηθήνοντες και σε όποιους άλλους συμμάχους μας συνεργάζονται, αντιλαμβάνεστε, μαζί μας στο συγκεκριμένο θέμα. Ο ίδιος είναι με την οικογένειά του στην Αθήνα, με τη γυναίκα του και με τα 4 του παιδιά.
Να προσθέσω ακόμη, πριν πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, ότι την εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα που μιλάμε, που επαναρχίζουν οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αυτή τη φορά στην Άγκυρα, ο Ερντογάν, σαν να μην σημαίνει τίποτα, επέλεξε να στείλει τουρκικά πολεμικά να παρενοχλήσουν το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo, αυτή τη φορά μέσα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες το Nautical Geo ήταν 8 με 10 μίλια ανατολικά της Κρήτης, δηλαδή ήταν πάνω από την ελληνική Φαλοκρηπίδα και μέσα στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, όταν παρενοχλήθηκε πάλι από τουρκικά πολεμικά πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Έτσι εννοεί τις συνομιλίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ο κύριος Ερντογάν. Ελπίζω η ελληνική κυβέρνηση να έχει βγάλει τα συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα, γιατί ο ελληνικός λαός που προηγείται των κυβερνήσεων έχει αντιληφθεί το περιεχόμενο των προθέσεων του Ερντογάν. Γι' αυτό και στηρίζει ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία το πρόγραμμα ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε να πούμε πολλά και για αυτό το θέμα. Μείνετε κοντά μας, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Πάμε στο δεύτερο μέρος γρήγορα. Χρήστος Σαββόπουλος. Να μιλήσουμε με το ΑΧΕΠΑ. Είναι καθηγητής παθολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντής της πρώτης προπαιδευτικής παθολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ. Κύριε καθηγητά, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι καλά τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα. Τι εικόνα έχετε? Έτσι όπως το λέτε είναι, μάλιστα με βρίσκεται στο νοσοκομείο γιατί σήμερα εφημερεύουμε. Έχουμε μια εφημερία η οποία καλύπτει και περιστατικά COVID αλλά και τα υπόλοιπα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τα επίγοντα της παθολογίας. Η εικόνα μέχρι τώρα, αν θέλουμε να έχουμε έτσι και μια πραγματική εικόνα πέρα θέλω από πιο δυνατά, γιατί λέτε ναι. Πολύ σοβαρά πράγματα και θέλω να σας ακούνε όλοι με πολύ προσοχή. Πιο δυνατά κύριε καθηγητά. Παρακαλώ, ναι. Είμαι στο νοσοκομείο όπως σας προανέφερα. Όπως μέχρι τώρα με ενημέρωσαν οι συνεργάτες από το χώρο των επειγόντων, έχουν περάσει 38 περιστατικά εμπείρετα, ύποπτα για COVID. Τα 20 βγήκαν θετικά, ένα στα δύο δηλαδή, και από τα 20 περιστατικά έχουμε κάνει 6 εισαγωγές. Μάλιστα. Είναι ηλικίες από 25 μέχρι 55 στο 70% και ένα 30% είναι υπερήλικες. Πώς είναι εμβολιασμένοι? Αυτό θέλω να πω. Αυτό. Ναι. Σε όσους κάνουμε εισαγωγή, είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Βεβαίως από τα 40 άτομα που προσήλθαν, υπάρχουν και άτομα εμβολιασμένα, τα οποία όμως η κλινική τους εικόνα σε συνδυασμό με τον εργαστηριακό έλεγχο δεν απαιτεί νοσηλεία. Καλύφθησαν με κάποια αγωγή, όχι ιδιαίτερη, οδηγίες και είπαμε να γίνει η νοσηλεία στο σπίτι, σε περιορισμό και με τα μέτρα που γνωρίζουν. Σαφής κύριε καθηγητά, μας δίνετε εικόνα. Φαίνεται ότι μέχρι και τη Λάρισα κοκκινίζει σιγά σιγά η Βόρειος, αλλά σιγά και η κεντρική Ελλάδα κατεβαίνει προς τα κάτω. Φοβόσαστε επανάληψη του φαινομένου του περασμένου φθινοπόρου? Γιατί έτσι είχαμε ξεκινήσει και το περασμένο φθινόπωρο και μετά κατακοκκίνησε όλη η χώρα και πήγαμε σε lockdown. Έχετε δίκιο. Πέρυσι, αν θυμίστε και εσείς καλά, τα είχαμε πει και μάλιστα θα μπορούσα να πούμε ότι είναι μια επαιτειακή αυτή η συνομιλία μας. Δυστυχώς. Ένα χρόνο μετά. Μαύρη επέτειος. Μαύρη επέτειος. Ελπίζω να μην γίνει πιο μαύρη. Πιο μαύρη. Λοιπόν, και εγώ, τότε και εγώ το ίδιο κύριε καθηγητά. Αν θυμάστε καλά, η εορτή του Αγίου Δημητρίου, έτσι, του Πολιούχου της πόλης. Τώρα προηγήθηκε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πέρυσι δεν υπήρχε αυτή η διαζώσης έτσι, λειτουργία της. Θέλω να πιστεύω ότι ίσως αυτό απετέλεσε μια αιτία. Διότι κατά τα άλλα τα ίδια πράγματα βιώνετε και εσείς στην Αθήνα και η λυπή επαρχία. Α, λέτε ότι μπορεί να έφταξε, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό και επειδή είστε σοβαρός πανεπιστημιακός και σοβαρός άνθρωπος, δεν είστε φλίαρος, παρακολουθώ ότι ό,τι λέτε έχει ειδικό βάρος. Λέτε ότι το γεγονός ότι είχαμε φέτος την διοργάνωση
επί του πεδίου δηλαδή, με φυσικές παρουσίες της διεθνούς εκθέσεως, ότι αυτό επιβάρυνε το υγειονομικό ισοζύγιο υπέρ του κορονοϊού. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει... λέτε. Θα μπορούσε να αποτελέσει τη μόνη επιπλέον εξήγηση, διότι άλλο κάτι δεν μεσολάβησε στον πληθυσμό που βιώνει στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα, στην Νότια Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Είναι το μόνο επιπρόσθετο γεγονός. Έχετε δίκιο. Και επομένως αυτό, η ιατρική είναι μια επιστήμη, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, που σχετίζεται πάρα πολύ καλά με την παρατήρηση. Υπάρχει λοιπόν η παρατήρηση, υπάρχει η εικασία και υπάρχει η απόδειξη. Η απόδειξη εδώ είναι μόνο τα νούμερα. Το πιθανότερο είναι αυτό. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας κάνω ένα ευθύ τώρα ερώτημα. Ευθύ ερώτημα. Παρακαλώ. Επειδή εγώ πιστεύω στην ανάγκη ανάταξης του πατριωτικού φρονήματος των Ελλήνων, θεωρώ ότι παρελάσεις πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν με αυστηρά μέτρα προφύλαξης και προστασίας και με απαραίτητη τη μάσκα. Όχι προαιρετική, όχι προτροπή που είπε ο κύριος Βορύδης. Είναι λάθος του κύριου Βορύδη αυτό. Με απαραίτητη διαροπάλου και με πρόστιμο τη χρήση μάσκας. Συμφωνείτε σε αυτό? Ποια είναι η γνώμη σας? Όπως ακριβώς έχετε παρατηρήσει λοιπόν, φαίνεται να υπάρχει μια βούληση της κυβέρνησης να γίνουν πράγματι παρελάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό είναι θετικό. Είναι, το χρειαζόμαστε ως Ελλάδα. Και η επαναφορά των φοιτητών μας διαζώσει στα μαθήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω πλέον έχουμε εμπεδώσει πλήρως όλοι μας ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας. Αν δεν το έχουμε εμπεδώσει, είναι και η μάσκα. Εδώ θα σας στενοχωρήσω. Από αυτό που βλέπω εγώ, και επειδή είμαι μαχόμενος δικηγόρος και μαχόμενος δημοσιογράφος, έχω δύο επαγγέλματα και προσπαθώ να τα υπηρετώ με πάρα πολλές ώρες δουλειάς, 7 μέρες τη βδομάδα, θα σας πω ότι τουλάχιστον στην Αθήνα εγώ δεν βλέπω να φοράνε μάσκα οι περισσότεροι. Φαντάζομαι και στη Θεσσαλονίκη. Και λοιπόν, πιστεύετε. Και αυτή η παρατήρηση είναι σωστή. Και αυτή πιστεύετε, κύριε καθηγητά μου, ότι πρέπει για την παρέλαση να αφήσει η κυβέρνηση υπάρχει προτροπή για μάσκα και να πει μάσκα υποχρεωτική. Όποιος την παρέλαση δεν φοράει μάσκα, 500 ευρώ πρόστιμο. Τελεία και πάντα. Ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Παναγιωτόπουλε? Υπάρχει αυτό το κλίμα τώρα που έχει δημιουργηθεί. Με ευθύνες έθεκα κήθεν. Καλά, δηλαδή, τώρα, άμα τον εμβολιαστό. Κοιτάξτε, άμα η κάθε κυβέρνηση κυβερνάει με το κλίμα, χαθήκαμε. Άμα κυβερνάει με το κλίμα η κυβέρνηση, θα αρχίσουν να δικάζουν και οι δικαστές βλέποντας τηλεόραση. Θα αρχίσετε κι εσείς οι καθηγητές να κάνετε διάγνωση ακούγοντας τον Παναγιωτόπουλο που είναι δικηγόρος και χαθήκαμε. Πρέπει όμως να αξιολογήσουμε ότι όλοι εμείς που εμβολιαστήκαμε και ομιλείτε με έναν άνθρωπο που εμβολιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με ελάχιστα δεδομένα μελετών, μόνο και μόνο να επιβιώσει. Αν θυμίστε, όταν μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, σας περιέγραφα πόσο δύσκολα είναι, πώς κάναμε δικά μας άτομα, όντως, ήταν μονόδρομος εμβολιασμός. Μου το λέγατε, μου όλο το λέγατε. Αυτό που έγινε τώρα, κατά τη γνώμη μου, και αυτός ο διχασμός, αυτή η πόλωση που δημιουργήθηκε μεταξύ έτσι του πληθυσμού σε εμβολιασμένους και όχι, έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Και δεν είναι πολύ εύκολο έτσι να επαναφέρεις μέτρα τα οποία αμέσως τι θα πούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα το εμβόλιο δεν προστατεύει. Γιατί θέλουν μάσκα? Όπως ακριβώς. Και εμβόλιο και μάσκα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάναμε εμβόλιο θα το ρίξουμε στο γλωσσοφύλημα. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και εμβόλιο και μάσκα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν προβάλλονται. Όχι από τη δική σας εκπομπή, ευτυχώς, αλλά από άλλες εκπομπές και ειδικά από τον έντυπο τύπο. Οι αρρώστες ανασθένησαν ενώ είχαν κάνει εμβόλιο. Γιατί είπε κάποιος ότι όποιος κάνει εμβόλιο δεν θα αρρωστήσει? Απλώς έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να διαλάθει υποκλινικά την νόσο, να μην πάει στη μονάδα και κυρίως να μην πεθάνει. Όπως το λέτε. Και όμως προβλήθηκε το αντίθετο. Το εμβόλιο δεν προστατεύει. Άρα καθηγητά αφού λέτε κι εσείς ναι στην παρέλαση. Και νοσεί. Λέτε κι εσείς ναι στην παρέλαση. Και το λέω γιατί είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης, είστε αυτή τη στιγμή επικεφαλής μοίρας καταδρομέων. Έτσι είναι, στην πρώτη γραμμή της μάχης. Συγγνώμη που το λέω, γιατί εγώ αγαπώ τις ένοπλες δυνάμεις, έχω πάθος με τις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, είστε στην πρώτη μοίρα καταδρομέων κατά του εχθρού που είναι ο κορονοϊός, που απειλεί ζωές, που είναι δολοφόνος. Έχει δολοφονήσει σε 10 μήνες 14.180 Έλληνες και Ελληνίδες. Έτσι είναι. Έτσι. Σε 10 μήνες. Λοιπόν, τι λέτε, ναι στην παρέλαση, αλλά με μάσκες, υποχρεωτικές. Το λέτε? Θα πρέπει, επειδή, για να είμαι ξεκάθαρος, προσωπική άποψη μπορώ να εκφράσω, αλλά υπάρχουν επιτροπές
οι οποίες είναι θεσμικά. Οι επιτροπές μας φάγανε. Εγώ θέλω την προσωπική ευθύνη, άποψη του Λεβέντη, του Λεβέντη καθηγητή που τα λέει έξω από τα δόντια του κύριου Σαββόπουλου. Φανταστείτε όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάθε γιατρός να βγαίνει και να εκφράζει μια πολύ προσωπική άποψη που μπορεί να σεβαστεί και ορθή, αλλά να είναι διαφορετικές. Τι εντύπωση θα δημιουργηθεί στο κοινό? Εγώ λοιπόν, επειδή τα βλέπω κάθε μέρα, τη μάσκα καταρχάς τη χρησιμοποιούμε όλοι οι εμβολιασμένοι στην κλινική. Μπράβο. Τη χρησιμοποιούμε στον κλειστό χώρο, αλλά και στο νοσοκομείο από την ώρα που παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας, που είναι ύπαιθρος, μέχρι να μπούμε μέσα. Μα και εγώ εδώ απέναντί μου στο κανάλι, εδώ στο στούντιο μέσα, έχω κρεμάσει τη μάσκα που μπήκα. Την έχω κρεμάσει να τη φορέσω μόλις βγω. Και έχουμε και αντισηπτικά έξω. Έτσι, μπράβο. Μετά κάθε φορά που θα αγγίξουμε κάτι. Εδώ, έτσι θα το αντισηπτικό το βλέπετε. Το έχω βάλει και σε ψεκαστήρι εδώ, να το. Ναι. Και αυτό ακριβώς δίπλα. Και η μάσκα απέναντι. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο άλλο να κάνουμε. Παρότι είμαι εμβολιασμένο. Αλλά πρέπει η Επιτροπή, η οποία είναι θεσμοθετημένη, να πάρει κατά τη γνώμη μου ομόφωνη απόφαση. Ομόφωνη. Μάλιστα. Και να πει ότι στηριζόμενοι σε αυτά και σε αυτά, έτσι, θα Μάλιστα. πρέπει να γίνει αυτό. Το να βγει ο κ. Σαββόπουλος και να πει μάσκα μέσα, μάσκα έξω κτλ. Μπορεί να το κάνει για τον εαυτό του. Αλλά δεν θέλω να υποκαταστήσω σε καμία Εσείς περίπτωση. Εσείς το πιστεύετε για τον εαυτό σας? Το πιστεύετε ότι είναι το σωστό αυτό, ο Σαββόπουλος? Εγώ τη μάσκα τη φοράω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έτσι. Επειδή βρέθηκα σε μια παριακή πόλη προημερών, έτσι, είδαμε χαρά ότι φορούσε μάσκα πολλοί κόσμος και έξω στους δρόμους που δεν ήταν ανεμβολίαστοι. Αποκλείται ότι όλοι ανεμβολίαστοι. Έτσι. 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 Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Περιμένετε κορύφωση προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου των κρουσμάτων? Χωρίς να θέλω να γίνω δυσάρεστος, η αίσθησή μου είναι ότι θα υπάρξει αυτή η κορύφωση για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα που ανέφερε και ο Πρίτανής μας και έχει να κάνει με το υγικό φορτίο στα λίμματα έχει αυξηθεί, και αυτά είναι νούμερα, δεν το λέω εγώ. Βέβαια. 20 και 40%. Με 10-15 μέρες καθυστέρηση εισπράττουμε σε κλινικά συμβάματα αυτή την αύξηση. Άρα λοιπόν, θεωρητικά λοιπόν, αυτή την αύξηση της προηγούμενης εβδομάδος θα την δούμε εμφανώς στην κλινική, στα ΤΕΠ μας, σε 10-15 μέρες. Το άλλο είναι ότι θα αλλάξει ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες. Γνωρίζετε πολύ καλά και από πέρυσι αλλά και γενικότερα ότι ευνοούνται οι ιώσεις όλες, πόσο δε μάλλον η COVID, όταν θα έχουμε 10 βαθμούς χαμηλότερα και θα έχουμε την υγρασία που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Και ο τρίτος και βασικότερος, κατ' εμέ, είναι ότι τώρα ξεκινάνε και τα διαζώσεις όλα αυτά τα μαθήματα, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στα πανεπιστήμια. Και τώρα ουσιαστικά είναι και ένα τεστ ακριβώς πόσο μπορούμε να κρατήσουμε τα υγειονομικά μέτρα αυτά τα οποία αναφέρατε και να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Έχετε δίκιο. Κύριε καθηγήτα, πριν κλείσουμε την πολύ σημαντική συνέντευξη που μας δώσατε, γιατί λέτε τα πράγματα έξω από τα δόντια με το όνομά τους. Πού φοβόσαστε ότι στο χειρότερο σενάριο μπορούν να φτάσουν τα νέα κρούσματα ημερησίως προς τον Νοέμβριο? Κοιτάξτε να δείτε, το καλό είναι, για να πάρω το καλό σενάριο, ότι φαίνεται να αφήνουν ανέπαφες τις ΜΕΘ, τις μονάδες. Φαίνεται τα πιο πολλά περιστατικά από αυτά θα τα καταφέρουμε σε ένα κοινό θάλαμο. Εάν θεωρήσουμε πράγματι ότι είμαστε τώρα στις 2.000, δεν θα είναι απίθανο ένας διπλασιασμός, χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω το μοντέλο αυτό που έχει δημιουργήσει και το ΑΠΙΘΗ, αλλά και σε άλλα ιδρύματα όπου επακριβώς. Μιλάτε για 4.000 δηλαδή την ημέρα. Μιλάτε έτσι για 4.000 την ημέρα. Εάν επαληθευτούν αυτά τα οποία τρεις παράγοντες που σας ανέφερα προηγουμένως, εύχομαι να διαψευτώ. Μακάρι. Να έχουμε το worst σενάριο. Ακριβώς. Για να μην είμαστε ακριβώς. Για να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι. Το καλύτερο που μπορούμε από την πλευρά της περίθαλψης. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να είναι ευχαριστώ. Να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας, αλλά και γενικότερα όλοι οι Έλληνες, ότι φέτος είμαστε καλύτερα, κύριε Παναγιωτόπουλο, από πέρυσι. Γιατί έχουμε υψώσει ένα τείχος ανοσίας, τουλάχιστον εμείς οι υγειονομικοί, με τον εμβολιασμό. Κύριε καθηγητά μου, πέρυσι δεν είχαμε το εμβόλιο. Κύριε καθηγητά μου, τι καλύτερα είμαστε όταν έχουμε 41% ποσοστό εμβολιασμένων στην Πιερία, σε έναν τόσο σπουδαίο νομό? Κοιτάξτε. Τι καλύτερα είμαστε όταν έχουμε σε 10 μήνες, 14.180 θανάτους. Νοέμβριος του 20, Σεπτέμβριου του 21. Δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς. Εγώ παίρνω κουράγιο γιατί βλέπω ότι παγκοσμίως ένα 10% και κάτι έχει πλήρως εμβολιαστεί και 1% μόνο σε χώρες χαμηλού εισοδήματος που εκεί θέλουν να εμβολιαστούν αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα εμβόλια. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να σκεφτούν οι συνάνθρωποι μας. Είναι κρίμα να έχουμε στη διάθεσή μας εμβόλια,
να υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού και τώρα πλέον έχουμε και εμπειρία μεγάλη και να είμαστε αρνητικοί. Έχετε το λέω ειλικρινώς αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος εμβολιάστηκε από τους πρώτους, χωρίς πολλά δεδομένα, προκειμένου να επιβιώσει. Είναι το μόνο όπλο, δυστυχώς ή ευτυχώς, που ακόμα είναι διαθέσιμο μαζί με την έρευνα πολλών φαρμακευτικών ουσιών, που αυτά όμως είναι για τη θεραπεία μαζί, όχι για την πρόληψη. Μαζί με εμβόλιο, μαζί με μάσκα και αντισηπτικά. Όλο το πακέτο. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή μεγάλη τιμή η συζήτηση που είχα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Να καλωσορίσω τη γνωστή δημοσιογράφο Νεφέλη Λιγερού και καλησπέρα. Τον αντιπτέραρχο, καλησπέρα Νεφέλη μου, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, επίτιμο διοικητή διοίκησης αεροπορικής υποστήριξης και έναν άνθρωπο σπουδαίο από τις ένοπλες δυνάμεις. Έχει διατελέσει και πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Ιατρίδη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στην κυρία Νεφέλη. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία όταν ήμουν στο Υπουργείο Αμήνης. Αυτό ναι, ήταν και είχαμε μια πολύ καλή και επικοδομητική. Λύσαμε αρκετά προβλήματα τότε, ακριβώς, αν θυμόσαστε. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Πτεράρχε, διερευνητικές μεν αυτή τη βδομάδα, αλλά ο Ερντογάν στέλνει τα πολεμικά του πλοία. Πριν από λίγες μέρες παρενόχλησαν το Nautical Geo, το ερευνητικό σκάφος, το οποίο έκανε έναν ειρηνικό πλού. Κατάλληλου στα 8 μίλια, κατάλληλου στα 10 μίλια από τις ακτές της Κρήτης. Υπάρχουν βέβαια και πληροφορίες ότι το παρενόχλησαν και στα 2 μίλια από τις ακτές. Εγώ αυτές τις αφήνω στην άκρη προς το παρόν. Εγώ λέω στα 8 και 10 μίλια το παρενόχλησαν τη στιγμή που βρισκόταν πάνω στην ελληνική φαλοκρηπίδα και μέσα σε σημείο της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που έχει οριοθετηθεί στη Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Το επανέλαβε αυτή την παρενόχληση ο Ερντογάν με πολεμικά του πλοία στο Nautical Geo, αυτή τη φορά που έπλεε σε σημεία της οριοθετημένης επίσης, νόμιμα οριοθετημένης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Τι βλέπετε ότι θα πράξει τις αμέσως επόμενες μέρες, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και κατά πόσον αυτά είναι συμβατά με τη διενέργεια διερευνητικών επαφών. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι αλήθεια, πράγματι, και εγώ δεν θα πάρω τα 2 ναυτικά μίλια ή μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια, εγώ θα πάρω στα 8 ναυτικά μίλια. Και μάλιστα, όπως πολύ σωστά είπατε, στην δική μας ΑΟΣ, την οποία επίσημα οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο. Ακριβώς. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε, θυμόσαστε πριν κάποιο χρόνο, να το πω έτσι, και ο Υπουργός Αμήνης ο δικός μας και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος Πρωθυπουργός που έλεγε ότι εμείς αν παραβιαστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα θα κάνουμε αυτό που πρέπει και θα αντιδράσουμε. Άρα λοιπόν δεν αντιδράσαμε και εδώ έγκυται η αξιοπιστία της αποτροπής. Όταν δεν υπάρχει αξιοπιστία της αποτροπής, αυτά βλέπει ο Ερντογάν, θεωρεί ότι ό,τι και να κάνει, εμείς δεν πρόκειται να αντιδράσουμε, άρα αποθρασύνεται και θα συνεχίσει σε αυτή την τακτική. Από την άλλη όμως, θέλω να πω, ναι, να έχουμε διάβλους επικοινωνίες, κύριε Παναγιωτόπουλε, κανείς δεν αφισβητεί. Αλλά με ποιους? Με μια χώρα η οποία συνεχίζει διαρκώς να προκαλεί, να επιτίθεται και να δημιουργεί προβλήματα. Να πάμε σε διαρευνητικές. 62 γύροι δεν δώσαν καμία λύση. Θα δώσει ο 63ος και μάλιστα όταν εμείς θα είμαστε στην Κωνσταντινούπολη θα μιλάμε ή θα διαβουλευόμαστε και η Τουρκία θα προβαίνει σε προκλήσεις και παραβιάσεις. Αυτό είναι αδύνατο και δεν νομίζω ότι είναι λογικό και γι' αυτό θα έπρεπε κάποια στιγμή, έστω και τώρα, να ντυθούν όροι και προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να πάμε σε διερευνητικές και η Τουρκία να συνεχίζει την ίδια τακτική. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Ούτε η αμυντική συνδρομή με τη Γαλλία θα μας δώσει λύση αν δεν αλλάξουμε εμείς τακτική. Και μην ξεχνάτε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι η ισχύς δεν είναι μόνο τα οπλικά συστήματα. Και τα Ραφάλ και τα F-16, τα Viper και οι φρεγάτες, οι Μπελαρά, ό,τι είναι, τα πιο σύγχρονα. Έτσι, ισχύς είναι και η πρόθεσή μας ή αν θέλετε ακριβώς η διάθεσή μας και αποφασιστικότητά μας να αμυνθούμε, να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Όταν αυτό δεν το κάνουμε, τότε σαφώς δεν
υπάρχει ισχύς. Δείχνουμε στην Τουρκία ότι είμαστε μια ανίσχυρη χώρα και η Τουρκία αυτό θα προσπαθήσει να κάνει με την ίδια τακτική, με τη στρατιωτική βία, θα προσπαθήσει να αποδομήσει αυτή τη στρατιωτική αμυντική συμφωνία με ρήτρα αμυντικής συνδρομής που κάναμε με τη Γαλλία. Άρα λοιπόν αυτή θα έχει ουσία και έχει ουσία και είναι πάρα πολύ σημαντική, αρκεί να συνδυαστεί με την αλλαγή στάσης της δικής μας απέναντι στην Τουρκία. Πολύ σωστά. Κυρία Λιγερού. Δεν θα μείνω στις διερευνητικές επαφές, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες είναι μια τυπικότητα και το ξέρουμε όλοι, μια διπλωματική τυπικότητα. Θα συμφωνήσω, η Τουρκία έχει επιστρέψει, αν έφυγε, ας υποθέσουμε ότι έφυγε ποτέ, από τον ολισθηρό δρόμο των προκλήσεων, ανεβάζει την ένταση. Θα περιέγραφα τον Ερντογάν ως ένα θηρίο στο κλουβί, ειδικά μετά το Ελληνογαλλικό Σύμφωνο, και θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπου χρειάζεται τρομερή προσοχή. Γιατί μεταβατική? Υπάρχουν οι συνθήκες και έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, όπου μελλοντικά θα μπορούσαν να ανατρέψουν υπέρ της Ελλάδας τις ισορροπίες. Και υπό αυτές τις προϋποθέσεις το σύμφωνο αυτό, το ελληνογαλλικό, δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας από κομπάρσος να γίνει βασικός παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως είμαστε σε μεταβατική περίοδο, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και έχουμε έναν γείτονα ο οποίος έχει επιδείξει τρομερή αμετροέπεια, άρα υποθέτουμε ότι σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσει να κινείται. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσοχή, διότι δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις είναι εμφανές ότι ο Ερντογάν επιζητά μια νέα κρίση. Θέλει να προκαλέσει ένα επεισόδιο. Δεν κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και εμείς δεν θα έχουμε κάποια 24 ώρα αν γίνει αυτό που θα πρέπει να αντιδράσουμε και θα είμαστε και μόνοι μας. Δηλαδή υπάρχει αυτή στον αέρα αυτή η αισιοδοξία και καλώς υπάρχει. Γιατί επαναλαμβάνω, έγιναν πάρα πολλές σωστές κινήσεις, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι αν μεθοδευτεί μια κρίση, ερευνητικά σκάφη αν δούμε, στην δυνάμει ΑΟΣ της Ελλάδας, στην περιοχή Καστελόριζου, έξω από τα χωρικά ύδατα, στα 8 μίλια από το Καστελόριζο, και αν δεν υπάρχει απάντηση, αν δουν οι Τούρκοι ότι δεν απαντάμε, θα βρεθούν και στην οριοθετημένη ΑΟΣ ανατολικά της Κρήτης. Τι θα γίνει τότε? Ακριβώς, λοιπόν. Ακριβώς. Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι η υλοποίηση της αμυντικής συμφωνίας σε επίπεδο αγοράς εξοπλιστικών συστημάτων έχει ένα μεσοδιάστημα περίπου 3,5 ετών, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, μέσα στο οποίο δεν αποκλείεται ο Ερντογάν, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, να προσπαθήσει, και το βλέπουμε, να προχωρήσει σε κινήσεις καταπάτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και δημιουργίας τετελεσμένων. Αυτό κάνει. Αυτό έκανε και ανατολικά της Κρήτης. Προσπαθεί να εμπεδώσει στην πράξη την παράνομη και εξωφρενική θέση της Τουρκίας, ότι τα νησιά, μικρά ή μεγάλα, ακόμη και η Μεγαλόνησος Κρήτη, δεν έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Επιμένει ο Ερντογάν ότι τα νησιά μας έχουν μόνο χωρικά ύδατα, αιγυαλίτιδα ζώνη 6 μίλιων. Ούτε καν τα 12 που έχει η Ελλάδα το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα με βάση και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι. Πάει να μας περισφύγξει στα 6 μίλια και πέραν αυτού δεν. Και έχουμε χρόνο μπροστά μας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό, και το είπα μεταβατική. Α, συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω. Ναι, κυρία Λιγερού, ναι. Και κλείνω με τον κύριο Γιατρίδη μετά. Γι' αυτό μίλησα για μεταβατική περίοδο. Έτσι, μπράβο. Στην οποία η Τουρκία θα συνεχίσει να διεξάγει αυτό που κάνει εδώ και χρόνια συστηματικά εναντίον μας, ένα σκληρό υβριδικό πόλεμο. Ας το πούμε όπως είναι. Οι μορφές του οποίου αλλάζουν ανάλογα με τις συγκυρίες. Έρευνες στις θάλασσές μας, ναύτεξ, μετανάστες, εμπρισμοί, κυβερνοεπιθέσεις, κάζους μπέλι, ό,τι θέλετε το έχει το μενού. Το καλάθι έχει τα πάντα. Κύριε Ατρίδη, για να κλείσουμε. Αυτό είναι αλήθεια, ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να τα κάνει όλα αυτά και βεβαίως θα επιζητεί ένα ατύχημα, να το πω έτσι, προκειμένου να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από την άλλη όμως, θα ήθελα να πω, βεβαίως θα τα πάρουμε όλα αυτά, όπως είπατε, σε 2-3 χρόνια. Η αμυντική συνδρομή όμως, με την αμυντική συμφωνία,
θα ψηφιστεί τώρα σύντομα. Εκτιμώ ότι μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί πρέπει να ψηφιστεί και από τα δύο κοινοβούλια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ακόμη και τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς ως Υπουργός Άμυνας που ήσασταν, ότι ακόμη και τώρα είμαστε ισχυροί, χωρίς αυτά τα υπερόπλα. Έχουμε υποβρύχια που δεν έχει η Τουρκία. Έχουμε F-16 που δεν έχει η Τουρκία, ενώ αναβάθισμένα. Τα Block 52 Plus Advanced. Τα Block 52, έχουμε τα Mirage 2000-5 που δεν έχει η Τουρκία. Έχουμε τα Skull που δεν τα έχει η Τουρκία. Έχουμε τα Exocet που δεν τα έχει η Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα να περιμένουμε για να δηλώσουμε ή να εκδηλώσουμε την αποτροπή μας. Ακόμη και τώρα, αρκεί να αλλάξουμε την πρόθεσή μας και να απεγκλωβιστούμε από τη στρατηγική ψυχραιμίας που στέλνει λάθος μηνύματα. Στέλνει μηνύματα ότι δεν είμαστε ισχυροί, ενώ είμαστε ισχυροί. Άρα είναι συνάρτηση της στάσης της δικής μας και της αμυντικής συνδρομής, την οποία θα υπογράψουμε. Νομίζω ότι τα είπατε εξαιρετικά και οι δύο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα επανέλθουμε, γιατί οι εξελίξεις δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Και με αυτούς τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Λόγια μετρημένα, όχι μόνο πατριωτικά, αλλά λόγια τα οποία βασίζονται σε μια εδραία λογική, σε ορθολογισμό και σε γνώσεις. Αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Πάμε τώρα στον Γιώργο Μελιγκόνη και στο Μεγάλο Δελτίο Ειδήσεων και μετά στην Νατάσα Γιάμαλη με εκλεκτούς καλεσμένους εκεί γύρω στα μεσάνυχτα. Μη χάσετε την αυριανή εκπομπή. Αύριο στις 9 θα επανέλθω στο θέμα των ανατιμήσεων και θα σας πάω από προϊόν σε προϊόν, μαζί με πολλά άλλα ακόμη ενδιαφέροντα ζητήματα. Καλό βράδυ.